Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Μελίστα, που είναι ο προπονητής του Χρήστου Φούντα. Ιδιαίτερα αγαπητός σε όλα τα παιδιά του Ναυπακτιακού Γυμναστικού Συλλόγου. Θα ήθελα να μας πει δύο λόγια για το Σύλλογο. Τι προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι στιγμής και ποια είναι η βοήθεια αυτή τη στιγμή που έχετε από την Πολιτεία. Λοιπόν, ο Σύλλογος ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο Στίβο από το φθινόπωρο του 2009. Αυτό έγινε μετά από πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων, προερχόμενων κυρίως από το χώρο της εκπαίδευσης αλλά και άλλων. Στόχος ήταν να προσελκύσουμε όσο γίνεται περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών και των γονιών προς το άθλημα του κλασικού αθλητισμού, το οποίο δεν είχε παρουσία στην ΑΦΠΑΚΤΟ το χρονικό διάστημα που εμείς ξεκινήσαμε. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια νομίζω ότι καταφέραμε να προσελκύσουμε έναν ικανό αριθμό παιδιών και μέσα από αυτά τα παιδιά να επιτύχουμε και κάποιες μικρές πρώτες διακρίσεις, με σημαντικότερες αυτές του Χρήστου και της Νέλης της Ζέρβας στο περσινό πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, που ήταν 8η. Γενικά γίνεται μια προσπάθεια, συλλογική προσπάθεια, και από τη διοίκηση και από τους προπονητές που είμαστε στο σωματείο. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ ότι η προσπάθεια αυτή δεν γίνεται μόνο από μένα στο κομμάτι της προπόνησης, γίνεται από τρεις ακόμα συναδέλφους, την κυρία Ελιανή Γκούνεμαν, την κυρία Μοσχονά Μαρία και την κυρία Δημαρά Κωνσταντίνα. Χωρίς τη βοήθεια όλων αυτών δεν θα μπορούσε να υπάρχει και το αποτέλεσμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και κουβεντιάζουμε. Άρα ένας ίσον κανένας, αυτός είναι κανόνας, και όταν υπάρχει συνεργασία πολλών πάντα επιτυχαίνεις περισσότερα πράγματα. Είπατε ότι προσπαθήσατε να μαζέψετε τα παιδιά. Ποια κριτήρια βάζετε πάνω απ' όλα σε κάθε παιδί που θα έρθει στον γυμναστικό σύλλογο? Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Το θέμα είναι η θέληση, η βούληση της οικογένειας και του παιδιού να ασχοληθεί με το Στίβο. Κάθε παιδάκι εν δυνάμει μπορεί να είναι ένας μελλοντικός καλός αθλητής. Άρα δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην επιλογή ή δεν υπάρχει προεπιλογή. Εμείς σκοπός είναι να δώσουμε μία διέξοδο επιπλέον στην άθληση με το αντικείμενο στο Στίβο στα παιδιά της πόλης. Σε ένα βαθμό το έχουμε καταφέρει. Ελπίζω και στο μέλλον να το πετυχαίνουμε σε ακόμα καλύτερο βαθμό σε επίπεδο συμμετοχών παιδιών και στη συνέχεια σε επίπεδο συμμετοχών σε αγώνες και διακρίσεων. Το πρώτο και το σημαντικό είναι αυτό το πράγμα να μαζικοποιηθεί. Ο κλασικός αθλητισμός να γίνει ένα αντικείμενο προσιτό και γνωστό, όχι μόνο μέσα από τις επιτυχίες 2-3 παιδιών που ευτυχείς η συγκυρία υπάρχουν, αλλά και μέσα από τη μαζική συμμετοχή των παιδιών σε αυτόν. Νομίζω ότι ο βασικός σκοπός είναι αυτός. Λιγότερα παιδιά στο λιμάνι, περισσότερα παιδιά στο στάδιο. Και σίγουρα να λυθούν και αυτά τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή το στάδιο, που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούγεται το τελευταίο καιρό θα έρθουν κάποια χρήματα. Ας ελπίσουμε ότι και ο Στίβος θα πάρει το μερίδιο που του αναλογεί. Μακάρι. Αυτό εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, ίσως μια και ασχολείστε με το ρεπορτάζ το αθλητικό. Τα βασικά προβλήματα του Στίβου είναι ο προγραμματισμός και οι υποδομές. Δηλαδή, όταν λέω προγραμματισμός, είναι το πότε παρέχονται οι χώροι που ζητούνται προς άθληση για τα παιδιά που ασχολούνται με το Στίβο. Και δεύτερον, τι είναι αυτοί οι χώροι σε σχέση με την καταλληλότητά τους ή και το κατά πόσο είναι σύγχρονοι για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που πρέπει να λύνονται στη διάρκεια της προπόνησης. Πιστεύω ότι ο προγραμματισμός είναι ένα θέμα το οποίο λύνεται εύκολα. Το θέμα των υποδομών είναι θέμα βούλησης και στη συνέχεια θέμα έβρεσης σπόρων. Αν υπάρχει βούληση και τεθεί προτεραιότητα η ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού στην πόλη, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποια χρήματα για να γίνουν βελτιώσεις, γιατί όχι και σημαντικές, προς το καλύτερο. Άλλωστε, από ό,τι καταλαβαίνω, και η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις πρόσφατες διοργανώσεις και την τελευταία, τα Παπαχαραλάμπια που έκανε, είναι στην κατεύθυνση του να αναβαθμίσει τον κλασικό αθλητισμό στην πόλη, να τον προβάλλει. Και στο κομμάτι κυρίως της μαζικότητας της άθλησης των παιδιών μέσα από τον κλασικό αθλητισμό. Και είναι πολύ σημαντικό. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι στρατηγικός εταίρος για την ανάπτυξη του εραστηνικού αθλητισμού σε κάθε πόλη. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό το οποίο γίνεται. Να περάσουμε σε κάποιο άλλο θέμα τώρα. Πώς νιώθει ο προπονητής όταν ένας αθλητής του έχει μια σημαντική διάκριση? Για μένα η διάκριση δεν είναι ούτε ο χρόνος, ούτε η κατάταξη.
Είπε πριν από ο Χρήστος ότι είχε μια σχετικά δύσκολη πορεία. Για μένα το σημαντικότερο πράγμα είναι ότι ο Χρήστος δέσμευσε τον εαυτό του από την αρχή μέχρι το τέλος σε αυτή την προσπάθεια. Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που θα μπορούσε να κάνει και πίσω, να απογοητευτεί και να πει ότι ως εδώ δεν μου βγαίνει αυτό που θέλω να κάνω, σταματάω. Το να έχεις παραδείγματος χάρη με ίωση σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στο πρώτο που συμμετείχε σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του αναμάλου δρόμου. Το να παίρνεις πρόκριση για να πας στο πανελλήνιο πρωτάθλημα σχολικών αγώνων Στίβου και τελικά το αγώνισμά σου να μην γίνεται είναι σίγουρα μια μεγάλη απογοήτευση. Το να φτάνεις 15 μέρες πριν από τον δεύτερο κρίσιμο αγώνα που είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα των παιδών και δυστυχώς να είσαι πάλι με εμπύρετο ίωση και να παίρνεις θεραπευτική αγωγή, σίγουρα γνωρίζεις πλέον ότι δεν θα πας με τις καλύτερες προοπτικές και δυνατότητες σε αυτόν τον αγώνα. Το να φτάνεις τελικά στον αγώνα και να φέρνεις αυτό το αποτέλεσμα που είπατε, νομίζω ότι δείχνει την πραγματική θέληση του ανθρώπου που κάνει τον εαυτό του να αισθάνεται δεσμευμένος με αυτό που κάνει, ανυποχώρητος σε όλη αυτή τη διάρκεια μέχρι και το τέλος της πορείας και τελικά να κάνει ο ίδιος ταμείο και αν μη τι άλλο να μαθαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι τελικά ο αθλητισμός δεν διαφέρει σε τίποτα από την ίδια τη ζωή. Ο επιμένων και ο υπομένων είναι αυτός που κερδίζει. Όχι μόνο στο Στίβο, γενικότερα στον αθλητισμό αλλά και στη ζωή. Το σημαντικό και αυτό που βγαίνει, ας πούμε, για τα υπόλοιπα παιδιά που και τους γονείς που μας ακούνε τώρα είναι ότι ο αθλητισμός δίνει μαθήματα ζωής. Αν μείνουμε στην επίδοση και στην κατάταξη, δεν καταλάβαμε τίποτα από αυτό το παράδειγμα που δίνει ο Χρήστος σήμερα. Το παράδειγμα του Χρήστου είναι η δέσμευσή του, η πίστη του σε αυτό που κάνει και η δυνατότητά του να ξεπερνά όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου σκοπού. Να μετέχει δηλαδή ξανά και να πετυχαίνει διακριτική κατάταξη σε ένα δεύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα μετά το πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2011. Νομίζω αυτό έχει την αξία του. Δηλαδή και 16ος να ήταν, για μένα θα είχε πετύχει ο Χρήστος. 16 παιδιά συμμετείχαν σε αυτό το αγώνα, στον τελικό αγώνα. Αυτό είναι η σημασία. Σίγουρα όμως είναι η μεγάλη επιτυχία και του προπονητή όταν ο αθλητής απογοητεύεται από κάποια πράγματα να τον στηρίζει και να του δίνει το θάρρος να συνεχίσει. Σε αυτό είναι, πιστεύω, και η δικιά σας δουλειά. Όλοι βοηθάμε σε αυτό. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα τον στηρίζει η οικογένειά του. Αν δεν υπήρχε η στήριξη και η καλή συνεργασία της οικογένειας με το σωματείο και με τον προπονητή, νομίζω ότι δεν θα υπήρχαν ούτε η διάθεση, ούτε η θέληση στο βαθμό που την είχε ο Χρήστος, αλλά ούτε και η καταβολή της προσπάθειας ψυχικής, πνευματικής και σωματικής μέσα στην προπόνηση και στον αγώνα. Δεύτερον, αυτό το πράγμα προκύπτει από το ότι η οικογένεια δεν δεσμεύει μόνο το χρόνο του παιδιού της στο να κάνει αθλητισμό, αλλά δεσμεύει και χρήματα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, γιατί το σωματείο δεν έχει τους πόρους να καλύψει όλες τις δαπάνες για τους αθλητές της. Καλύφθηκαν μόνο τα πανελλήνια πρωταθλήματα από το σωματείο οι δαπάνες. Τα δύο συλλογικά πρωταθλήματα, οι προπονήσεις στην Πάτρα, δυστυχώς δεν μπορούσαν να καλυφθούν από το περιορισμένο μπάτζετ μας. Και αυτό το κενό ήρθε και το κάλυψε η οικογένεια. Αν λοιπόν η οικογένεια ίδια δεν στήριζε, δεν πίστευε σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο ίδιος ο Χρήστος και γενικά δεν εμπιστευόταν και τους ανθρώπους του σωματείου και τον προπονητή, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε αυτή η πορεία και δεν θα γινόταν αυτή η συζήτηση. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι να καλλιεργείται μια σχέση εμπιστοσύνης της οικογένειας και του παιδιού με τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν τη γύμνασή του. Ανεξάρτητα αυτό αν λέγεται Στίβος ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτό θέλω να πω ότι πολύ, μα πάρα πολύ βοηθάει οι εγκαταστάσεις τις οποίες οι άνθρωποι προσπαθούν και καταβάλουν την δικιά τους προσπάθεια και ενέργεια σε αυτό που λέμε ερασιτεχνικός αθλητισμός. Βοηθάει στο να εμπνέει αυτός ο χώρος κύρος και εμπιστοσύνη στο γονιό που θα έρθει εδώ να εμπιστευτεί το παιδί του για να παίξει μπάσκετ, βόλι, Στίβο, ποδόσφαιρο, τένις. Εδώ θέλουμε τη στήριξη. Θέλουμε ένα χώρο που να εμπνέει κύρος, που να κάνει τον άνθρωπο που δουλεύει πάνω στον ερασιτεχνικό αθλητισμό αξιοπρόσεχτο. Μόνο και μόνο από την παρουσία του σε αυτό το χώρο. Και σίγουρα βέβαια από την επιστημοσύνη του καθενός. Γιατί νομίζω ότι εδώ μέσα υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές. Δεν μιλάω μόνο για τον Στίβο και για τους συναδέλφους που σας ανέφερα. Μιλάω για όλα τα αθλήματα. Μάλιστα, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε όσους ανθρώπους έχουν ήδη τα παιδιά τους στον Ναυπακτιακό Γυμναστικό Σύλλογο, αλλά και σε αυτούς που θα ήθελαν να στείλουν τα παιδιά τους στο Στίβο, αλλά και σε αυτούς που δεν έχουν παιδιά και δεν. Και αν πρέπει να συμμετέχουν και να βοηθούν το Στίβο της ΝΑΦΠΑΚΤΟ. Κοιτάξτε, καταρχήν στους γονείς θέλω να τους πω ότι
η δημιουργικότερη διάθεση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών τους είναι στην άθληση. Θέλω να τους προτρέψω και να τους πω ότι είναι, ότι πρέπει μάλλον η άθληση των παιδιών να είναι προτεραιότητα. Ο χρόνος που διατίθεται στα σχολεία για τη γυμναστική είναι περιορισμένος. Τα παιδιά όλων των ηλικιών, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο, χαρακτηρίζεται η ζωή τους από την υποκινητικότητα. Το πρόβλημα της παιδικής απαχυσαρκίας είναι ορατό. Η Ελλάδα έχει το πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Έχουμε τα πιο παχυσάρκα παιδιά. Ο επιπλέον χρόνος άσκησης είναι επιβεβλημένος. Ανεξάρτητα του τι θα επιλέξουν οι γονείς ή τα παιδιά να κάνουν, το θέμα είναι το παιδί να βγει από το σπίτι στον ελεύθερό του χρόνο και να παίξει. Η συστηματική άθληση βέβαια έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα από το ελεύθερο παιχνίδι. Οργανώνει το παιδί, οργανώνει το χρόνο του. Τον μαθαίνει πράγματα. Τον μαθαίνει καταρχήν τον εαυτό του. Ποιος πραγματικά είναι. Τον μαθαίνει να τρέφεται σωστά. Τον μαθαίνει να φροντίζει το σώμα του. Τον μαθαίνει, αν μη τι άλλο, συμπεριφορά, ήθος, εφαρμογή κανόνων. Τον κοινωνικοποιεί. Πράγματα που του είναι χρήσιμα μια ζωή. Όχι μόνο για τα χρόνια εκείνα που θα διαθέσει κάνοντας αθλητισμό. Το μεγαλύτερο σχολείο που μπορεί να φοιτήσει ένα νέο παιδί είναι ο εραστηνικός αθλητισμός, ανεξάρτητα σε ποιο σωματείο ή ποιο κλάδο άθλησης θα ακολουθήσει. Άρα, να μην διστάσουν να έρθουν σε επαφή, για εκείνους τους γονείς που θα ήθελαν να γνωρίσουν τα παιδιά τους στο στίβο, με τον Αυπακτιακό Γυμναστικό Σύλλογο και τους προπονητές του, αλλά και με οποιονδήποτε άλλο φορέα και άθλημα που αναπτύσσει, προκειμένου τα παιδιά να σηκωθούν από το κομπιούτερ, από το θρανείο του σχολείου και από τον καναπέ μπροστά από την τηλεόραση. Στους ανθρώπους που εν δυνάμει θα είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τον κλασικό αθλητισμό αλλά και τον αθλητισμό της πόλης περισσότερα, θα έλεγα να το κάνουν. Να μην περιμένουν καμία άλλη προτροπή, οι ανάγκες είναι δεδομένες. Η οικονομική συγκυρία την οποία βιώνουμε όλοι, ξέρουμε ότι κάθε άλλο παρά βοηθάει τον εραστεχνικό αθλητισμό. Τα σωματεία φυτοζωούν, είναι σε ευθύνουσα πορεία, ανεξαρτήτως αγωνίσματος το οποίο καλλιεργούν. Άρα άνθρωποι που έχουν οικονομικές δυνατότητες μπορούν να είναι υποστηρικτές δικοί μας του κλασικού αθλητισμού και γενικότερα του αθλητισμού της πόλης. Να το κάνουν, γιατί οι οικονομικές δυνατότητες κάθε οικογένειας για να στηρίξει την προσπάθεια του παιδιού της μεμονωμένα είναι περιορισμένες, αλλά και γιατί τον αθλητισμό δεν πρέπει να τον βλέπουμε μέσα από την επιτυχία ενός παιδιού και μέσα από την προσπάθεια που, αν θέλετε, επιβραβεύεται με μια διάκριση αθλητική της οικογένειας ή του σωματείου. Ο αθλητισμός είναι αγαθό, κοινωνικό, είναι αναγκαίο να αναπτύσσεται σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό στην Ελλάδα και πρέπει να στηρίζεται τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία, όπως σας είπα και πριν, δείχνει ότι θέλει να το κάνει και το κάνει, αλλά και από ανθρώπους που έχουν οικονομική δυνατότητα. Άλλωστε και εδώ, στον χώρο αυτό που βρισκόμαστε χάρη σε έναν άνθρωπο που την οικονομική δυνατότητα που είχε δεν τη διέθεσε για να φτιάξει, παραδείγματος χάρη, ένα ξενοδοχείο ή ένα μπαρ ή κάτι άλλο, μια ιδιωτική επιχείρηση. Τη διέθεσε για την άθληση της νεολαίας αυτής της πόλης 50-60 χρόνια πριν. Αν μη τι άλλο, αυτοί οι άνθρωποι να τιμούν αυτόν τον άνθρωπο έμπρακτα. Κάθε άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Στηρίζοντας είτε από τη θέση του αθλητικού παράγοντα, είτε από τη θέση του χορηγού, είτε από τη θέση του ανθρώπου που απλά θέλει να έχει ένα ρόλο βοηθητικό, το οποίο θα το επιλέξει ο ίδιος στον αθλητισμό της πόλης του. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Από εδώ και πέρα θα προχωρήσουν τα πράγματα με πρωτοβουλίες και με ενέργειες της ίδιας της τοπικής κοινωνίας. Η πόρη είναι πολύ περιορισμένη, και αυτές που διαθέτει η πολιτεία, υπομορφής επιχορήγηση στα σωματεία, και των οικογενειών. Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα τα σωματεία να παρέχουν την άθληση δωρεάν στα παιδιά τους, να μην είναι αναγκασμένα στα τμήματα υποδομών να παίρνουν, αν θέλετε, τη συνδρομή που νόμιμα ζητούν από τους γονείς για να γυμναστούν τα παιδιά. Θα μπορούσε να ήταν εφικτό? Εγώ πιστεύω θα μπορούσε. Αν υπήρχαν άνθρωποι με βούληση και με το πνεύμα του Παπαχαραλάμπους. Αυτό λείπει σήμερα. Και αυτό, αν θέλετε, διδάσκει ο αθλητισμός. Είναι εθελοντισμός από μόνος του. Δηλαδή, το παράδειγμα του Χρήστου
από την αρχή της σεζόν μέχρι το τέλος της και η κατάληξή της, νομίζω ότι είναι παράδειγμα για όλους, μικρού και μεγάλους. Όποιος αγαπάει κάτι, ανεξαρτήτου δυσκολίας, φτάνει στο τέλος και συνήθως πετυχαίνει. Ευχαριστώ πολύ.